Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, τον Σουλτάνο, τον πρόεδρο της Τουρκίας. Τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος ζει σε ένα παλάτι, 300 δωμάτια κλπ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο Σουλτάνος, έρχεται εδώ, σήμερα. Στις 10.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μπορεί να αλλάξει όμως, γιατί ουδής γνωρίζει το πραγματικό πρόγραμμα. Στις 10.30 όμως θα αφηχθεί, όπως λένε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και σε 20 λεπτά, φανταστείτε, και σε 20 λεπτά θα είναι στο Σύνταγμα. Θα κάνει κατάθεση στον άγνωστο στρατιώτη και μετά θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, πριν από το πρόγραμμα πρέπει να πούμε το εξής, ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Sky και στον Αλέξη Παπαχελά, τον καλό φίλο και συνάδελφο, ο Ταγίπ Ερντογάν τα πεχήμα και τσουβαλάτα. Δεν λογάριασε ότι έρχεται φιλοξενούμενος στη χώρα μας ή επίσημα καλεσμένος στην πατρίδα τη δική μας, στην Ελλάδα, όχι, τα πεχήμα. Και βεβαίως εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι το γεγονός πως στάθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης. Και είπε, θα το διαβάσω χαρακτηριστικά, ότι η συνθήκη της Λοζάνης χρειάζεται επικαιροποίηση. Δηλαδή κύριε Ερντογάν, δηλαδή κυρίες και κύριοι, πρέπει να το ξαναδιαπραγματευτούμε. Τι λέτε κύριε Ερντογάν, η συνθήκη της Λοζάνης για εμάς τους Έλληνες και για όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ενδώσουμε. Γι' αυτό έλεγα και πριν από κάποιες ημέρες πως έρχεται εδώ όχι για να δώσει ο Ερντογάν, αλλά για να πάρει. Τι θέλει αυτός να κάνει? Θέλει λοιπόν να διαπραγματευτεί τα νησιά. Τα νησιά μας τα οποία είναι γεμάτα τώρα με λάθρομετανάστες ή μετανάστες μουσουλμανικής θρησκείας. Και βεβαίως σου λέει, να, εκεί είναι πολλοί μουσουλμάνοι, πρέπει να επέμβω εγώ. Αυτό σκέφτεται με το πονηρό μυαλό του ο Ερντογάν. Έτσι λοιπόν τα βασικά του τα ζυγίζει από εδώ, τα ζυγίζει από εκεί και γι' αυτό μιλάει για επικαιροποίηση της συνθήκης της Λοζάνης. Όμως ρε φίλε, δεν στα πάνε καλά. Όχι, εμείς δεν κάνουμε πίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή τον είπες και μία ακόμα φορά ή για μία ακόμα φορά ψεύτη. Δεν το ξέρω τι θα κάνεις μαζί του. Όμως οι Έλληνες, το τονίζω, οι Έλληνες δεν θα ενδώσουν ποτέ σε κάτι τέτοιο, να το ξέρεις. Και βέβαια, σε μια άλλη ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά, ο κύριος Ερντογάν είπε ότι μου είχε υποσχεθεί ο Αλέξης Τσίπρας πως θα μου δώσει τους 8 αξιωματικούς που ήταν στο πραξικόπημα εναντίον μου. Τώρα Αλέξη μου, τι χαμπαριά, σε βγάλε ψεύτη. Σε ξεμπρόστιασε ο Ταγίπ Ερντογάν. Φίλες και φίλοι, πιστεύω προσωπικά πως αυτό το ταξίδι του κυρίου Ερντογάν στη χώρα μας είναι άκερο. Δεν έπρεπε να γίνει. Διότι θα ξυπνήσουν μνήμες και πολύ περισσότερο όταν αύριο Παρασκευή θα πάει πάνω εκεί στη Θράκη μας. Εκεί όπου θα συναντηθεί με το μουσουλμανικό στοιχείο. Τον περιμένουν άλλωστε να προσευχηθούν μαζί του. Εκεί όπου 3 μουσουλμάνοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα είναι εκεί. Θα μιλήσουν και θα συνομιλήσουν μαζί του. Τι να κάνουμε όμως, τι να πούμε περισσότερο πάνω σε αυτό. Σημασία έχει να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Βέβαια είπε και κάτι ακόμα, ότι είναι εναντίον του πολέμου και αυτό είναι καλό. Όμως επειδή ο κύριος Ερντογάν είναι οξύθυμος και ό,τι σκέφτεται τα λέει, ελπίζω να μην πει όσα είπε στη συνέντευξή του στο Sky και κατά τη διάρκεια της ομιλίας που θα κάνει μετά τον πρόεδρο, τον κύριο Παυλόπουλο, στο επίσημο δείπνο. Δεν το ξέρω. Εκείνο που θέλω να πω και να ευχηθώ είναι μακάρι να μην δούμε παρατράγουδα σε αυτή τη συνάντηση ή σε αυτό εδώ το ταξίδι του κυρίου Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα. Αλέξη μου, τα θέλες, Αλέξη Τσίπρα έτσι, τα θέλες και τα πάθες, δυστυχώς. Τώρα δεν σε σώζει τίποτα. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα.